Γεια σας, καλό απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα, μας έχεις φέρει. Ναι, έχει προκύψει πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από μια είδηση που έτσι τάραξε κάπως το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχει σχέση με την Κέιτλιν Μίντλετον. Ναι, είναι η είδηση που απασχολεί από προχθές το βράδυ όλο τον κόσμο, θα λέγαμε. Μάλλον την παγκόσμια κοινή γνώμη. Είναι η φωτογραφία αυτή, νομίζω ότι λίγο πολύ την ξέρει την ιστορία όλος ο κόσμος. Υποδόθηκε στη δημοσιότητα για να, ας πούμε, διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις επί την εξαφάνιση της Κέιτ Μίντλετον, της πριγκίπισσας Κέιτ, τους τελευταίους 2-3 μήνες λόγω της ασθένειας που την ταλαιπωρεί, για την οποία δεν ξέρουμε κάτι. Έδωσε λοιπόν η ίδια, μάλλον το παλάτι, και έχει σημασία αυτό που λέω. Για το πούμε συνέχεια γιατί. Εδώ στο παλάτι αυτή τη φωτογραφία, η οποία υποτίθεται ότι είχε τραβηχτεί πριν από μία εβδομάδα. Ναι. Από τον πρίγκιπα Βίλιαμ, από το σύζυγο δηλαδή της Κέιτ, γι' αυτό και δεν είναι στη φωτογραφία. Και θεώρησαν έτσι καλό να τη δοθεί αυτή η φωτογραφία στη δημοσιότητα της Κέιτ με τα παιδιά. Η οποία φαίνεται όπως την ξέρουμε. Γιατί λόγω της ασθένειας, της άγνωσης της ασθένειας, που δεν ξέρουμε. Που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχουν καλύψει να τα μεταστούν. Ας πούμε, ακούγονται φήμες για την κατάστασή της, ας πούμε, το πώς είναι. Θεοδωρή, πάντως, αντί να καθησυχάσει η συγκεκριμένη φωτογραφία, έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και μετά κάποια άρχισαν να διαπίστωσαν ότι είχε κάποια εμφανή, ας το πούμε, λάθη. Και άρχισαν να το διαρρέουν στα social media. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο στρατός, ας πούμε, των social media και για ένα τέτοιο θέμα πήρε φωτιά και άρχισε ο ένας μετά τον άλλον τους χρήστες, κυρίως, να εντοπίζουν λάθη στη φωτογραφία που αποδείχθηκε ότι ήταν επεξεργασμένη ψηφιακά. Και αμέσως τα μεγαλύτερα πρακτορία δισογραφικά, το Reuters, ναι, το Associated Press, απέστησαν φωτογραφία. Να πούμε βέβαια εδώ, το λέω εγώ έτσι και συνάδελφοι δημοσιογραφικά, ότι τη δουλειά την κάνανε οι χρήστες κυρίως. Δηλαδή, ούτε τα πρακτορία του πήραν είδηση. Mm-hmm. Που θα έπρεπε, ναι, λογικά κάποιοι από αυτούς, οι photo editors ή οποιοδήποτε, λίγο να έχουν λίγο προσέξει τη φωτογραφία. Αλλά από την άλλη, θα μου πεις, δεν πήγαινε σε κανένα στο μυαλό ότι θα έδινε επισήμως το παλάτι κάτι που είναι προϊόν. Μια φωτογραφία η οποία ήταν τουλάχιστον 17 σημεία. Τώρα εδώ στις τηλεθεατές βλέπουν στις οθόνες τους τα διάφορα σημεία που η φωτογραφία είχε προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά είχε το πιο, ας πούμε, εμφανές πρόβλημα. Η Κέιτ εμφανίζεται χωρίς βέρα και χωρίς το μονόπετρο που είχε από την πρώτη μέρα που έγινε επισήμως βασίλισσα, πριγκίπισσα. Το μαλλιά της Σαρλότ ήταν τα μισά κουρεμένα και τα μισά κούρευτα. Mm-hmm. Το βλέπετε στη φωτογραφία. Yeah. Βλέπετε το μισό μαλλί κάτω μακρύ, δεξιά. Την άλλη πλευρά, στο δεξί χέρι, κοντό. Το φερμουάρ τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά, ίσως από τη τηλεόραση. Mm-hmm. Το φερμουάρ της Κέιτ ήταν λάθος τοποθετημένο. Τέλος πάντων, είχε 17 σημεία τα οποία. Που καταδεικνύουν ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε στην αρχή η σιγή ηχθείος. Mm-hmm. Υποχρεώθηκε τώρα να το πάρει πάνω της η πριγκίπισσα Κέιτ, λέγοντας ότι η ίδια αποφάσισε να είναι ένας τέχνης, ξέρω εγώ, φωτογράφος και αποφάσισε να κάνει Photoshop η ίδια για κάποιο λόγο, απροσδιόριστο και τελεία. Ναι. Θοδωρή, το ζήτημα που ανακύπτει εδώ πέρα είναι ότι βλέπουμε μια νέα τεχνολογία, αυτή τη νέα τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης που έχει κατακλείσει τα πάντα, να μπαίνει ακόμη και σε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις που έχουν να κάνουν με το παλάτι. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα. Είναι αυτό. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή, αυτό λέμε ότι, okay, αποφασίσανε για κάποιο λόγο, mm-hmm, τον όποιο λόγο, να δώσουν δημοσιότητα μια φωτογραφία μονταρισμένη. Εντάξει. Ναι. Πλέον, όπως έχουμε δείξει και εδώ τόσες φορές στην εκπομπή, με τα νέα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, φτιάχνεις πολύ ρεαλιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, πιθανώς και πάλι να υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αλλά θα ήταν η φωτογραφία, mm-hmm, πολύ ρεαλιστική, θα ήταν δύσκολο να τη δεις. Εδώ φτιάχτηκε φωτογραφία με ένα πρόγραμμα, το Photoshop, ας πούμε, με μοντέλο, με έκδοση του Photoshop, με παλαιολιθική, ας πούμε. Δηλαδή, της κακιάς ώρας. Πήρανε 4 φωτογραφίες διαφορετικές, του καθενός ξεχωριστά και τις ενώσανε. Μάλιστα, της Κέιτ λένε τώρα, τελευταία πριν από λίγο, ναι, ότι ήταν από μια φωτογράφηση της Vogue. Από μια φωτογράφηση κάνει στη Vogue, δηλαδή. Εντελώς τελείωσε εύκολο να
να γίνει αυτό να το γίνει... λάθος, αυτή η παρεξήγηση. Γίνει... Πάντως να... προξενεί έτσι το ένα ότι... τεράστιο... Γιατί, γιατί επιλέχθηκε να γίνει επεξεργασία, okay, ένα-δύο. Γιατί επιλέχθηκε να γίνει με αυτόν τον πολύ κακό ερασιτεχνικό τρόπο. Και επίσης, αν ακόμα και αν πούμε ότι το έκανε η ίδια η Κέιτ, το παλάτι, η υπηρεσία επικοινωνίας του παλατιού είναι παρόμοια με αυτή των κυβερνήσεων. Είναι δυνατόν κανείς να μην είπε, να μην το είδε, να μην είπε ότι αυτό το πράγμα δεν περνάει. Τι κάνουμε, δηλαδή θα εκτεθούμε. Ναι. Τι έκανε, δηλαδή πήγε η Κέιτ, έκανε αυτό μόνη της και το σήκωσε, το ποστάρισε, τι συζητάμε τώρα. Ενώ υπάρχουν τόσοι σύμβουλοι που επιμελούνται την εικόνα τους. Εντάξει, εδώ οι χρήστες έχουν βρει 17 διαφορετικά σημεία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Παρόλα αυτά, η φωτογραφία μπορεί να έχει κάποιες ατέλειες, αλλά δεν είναι καθόλου πρόχειρη φωτογραφία. Έχει γίνει κάποια... έχει γίνει κάποιο καλό μοντάζ και βλέπουμε ότι όντως η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει. Ναι, αλλά σου λέω ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρησιμοποιήθηκε, σωστά. Ναι, γι' αυτό βγήκε με τόσα λάθη. Εκεί είναι το ερώτημα. Και επίσης, με αυτόν τον τρόπο που το κάνανε, δεν σκεφτήκαν ότι τώρα η κατάσταση χειροτερεύει, γιατί σου λένε, OK, έκανες, ισχυρίζεις ότι έκανες για πλάκα ή επειδή είσαι αστέρας φωτογράφος. Ωραία, εμφανίσου λοιπόν. Οπότε γενικά είναι μια κίνηση που δεν δείχνει έτσι να υπάρχει μεγάλη ψυχραιμία στο παλάτι. Να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Φοβερό. Δηλαδή πρέπει να καταρρεύσει και η κατάσταση γενικώς, ας πούμε, σε όλο το... Δεν μπορεί να το διαχειριστούν όλο αυτό που συμβαίνει με έναν τρόπο. Ναι. Και αυτά είναι δηλαδή λάθη... Απλά. Παιδικά. Σωστά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέρασε αυτή τη φωτογραφία, πώς... την αφήσαν να δημοσιευτεί. Και μετά να πρέπει και να την μαζέψουν.